Προς το παρόν θέλω να συνομιλήσουμε με έναν πολίτη, κάτοικο της Πτολεμαϊδας, ο οποίος είναι ασθενής κορονοϊού και ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εμπειρίες του από τη μάχη αυτή εναντίον του ιού. Είναι ο κύριος Ζήσης Ραδουνίσλης, κάτοικος Πτολεμαϊδας, άνθρωπος με ενασχόληση και στα αθλητικά δρόμενα της περιοχής Πτολεμαϊδας, γνωστό πρόσωπο της περιοχής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καταρχήν να σας ευχηθούμε να είναι σύντομη και περαστική αυτή η περιπέτεια υγείας σας. Να είστε καλά. Πού βρίσκεστε τη στιγμή αυτή, είστε στο νοσοκομείο? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην τέτοια COVID του νοσοκομείου Μποδοσάκη. Ποια είναι η κατάστασή σας? Μετά από 3 μέρες που νοσηλεύομαι, αυτή τη στιγμή είμαι απείρητος, αλλά η κόπωση του σώματος είναι μεγάλη, θα έλεγα. Ποια είναι τα συμπτώματα λοιπόν που έχετε γνωρίσει εσείς από τη μάχη με τον κορονοϊό? Υπάρχει κόπωση, δεν υπάρχει πυρετός στη στιγμή αυτή. Τι άλλο έχετε αντιληφθεί να έχει αλλάξει στο σώμα σας? Υπάρχει μια μεγάλη κόπωση σε όλο το σώμα. Αυτή τη στιγμή με αντιβιωτικά και με παυσίπονα. Όλα ξεκίνησαν με μεγάλο, με υψηλό πυρετό και την κόπωση. Και αφού γίνανε οι απαραίτητες εκτάσεις την προηγούμενη Κυριακή εδώ στο Μποδοσάκιο, που σε αυτό το σημείο θέλω να σας αναφέρω ότι όλο το προσωπικό, ανεξαιρέτως γιατρών, νοσηλευτών ή οποιοδήποτε άλλο, ακόμα και το προσωπικό που καθαρίζει, είναι σε πολύ ετοιμότητα. Έχουν μεγάλο βαθμό στο θέμα να προσέξουν τα άτομα που βρίσκονται εδώ μέσα και πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους. Και φαντάζομαι ότι είναι σημαντική η στήριξή τους, γιατί ακόμα και αν κάποιος περάσει τον ιό εύκολα, υπάρχει μια ψυχολογική φόρτιση. Ακούμε τον κορονοϊό όλοι μας εδώ και τόσους μήνες. Όταν μας συμβαίνει, είμαστε σε μια ψυχολογική πίεση. Το ίδιο δεν συνέβη και σε εσάς? Ναι, στην αρχή δεν το πιστεύεις, αλλά όταν τελικά μπεις μέσα στο πρόβλημα, νιώθεις ότι κάποια θέματα καταραίουν γύρω σου και νομίζεις ότι ίσως να μην τη βγάλεις καθαρή, που λέμε. Αλλά τελικά θέλει αγώνα, θέλει προσπάθεια από όλους μας, θέλει να... Τα μέτρα που λέγαμε, και εγώ δεν τα πίστευα, είμαι ένας από αυτούς, αλλά τελικά πρέπει να φοράμε μάσκα, πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους μας, γιατί τελικά η μετάδοση φαίνεται ότι είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι περιμένουμε. Κύριε Δονισλή, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο, σας εύχομαι περαστικά, περαστικά σας. Να είστε καλά και πάλι ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους νοσηλευτές, γιατί φαντάζομαι σε όλη την Ελλάδα γίνεται το ίδιο, μεγάλο μπράβο, πολύ μεγάλο μέσα από την καρδιά μας. Ωραία.